Αθλητής. Στα 21 χιλιόμετρα ο Μιχάλης ο Παρμάκης. Συγχαρητήρια Μιχάλη, συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά. Ένας μεγάλος αθλητής που τιμάει και τον αγώνα το δικό μας αλλά και την περιοχή μας. Προπόνηση αυτός για μένα, είχα κάνει και 10 χιλιόμετρα πριν. Πρέπει να έκανα 32 χιλιόμετρα σήμερα. Στόχος μου είναι η Αθήνα. Εγώ τρέχω 28 χρόνια. Ήρθα να τιμήσω εδώ την περιοχή, αυτό είναι το βασικό, δεν είμαι εγώ σήμερα. Ήρθα να τιμήσω ανθρώπους που με έχουν στηρίξει, όπως ο Σπάρτακος. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που με έχουν βοηθήσει. Και ήρθα για αυτούς να τρέξω, για τη δουλειά μου, την ΕΠΑΔΗ μου, τους διευθυντές μου. Είναι ισόπονη η εταιρεία μου. Θα λίγο να πω για τους χορηγούς μου, γιατί είναι οι άνθρωποι, τα συναισθήματα είναι κάτι σχετικό. Παλεύουμε όλοι στη ζωή μας, αυτό είναι εύκολο. Έξω από εδώ είναι τα δύσκολα. Το να έρθω να τρέξω εδώ για μένα είναι ευχαρίστηση, είναι... δεν είναι κάτι. Δεύτερος αθλητής στα 21 χιλιόμετρα, Γιορτζίνης Ιωάννης. Συγχαρητήρια Γιάννη. Ευχαριστώ τον χορηγό μου τη Σόκονη, τον διευθυντή μου στην ΕΠΑΔΗ, όσους με στηρίζουν το Σπάρτακ όλα αυτά τα χρόνια. Επαναλαμβάνω, δεύτερος αθλητής, δεύτερος νικητής στα 21 χιλιόμετρα, Γιορτζίνης Ιωάννης. Συγχαρητήρια. Πρώτη φορά εδώ πέρα στην αγώνα και θα ξανάρθω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ωραία, ωραία διαδρομή. Από τη Φλόρεντα ήρθα κοντά. Αλλά πρέπει να στηρίζουμε τους αγώνες στις διπλανές πόλεις. Γιάννη με λένε, Γιορτζίνη. Δέκατος τέταρτος Πανελλήνιος Αγώνας Μνήμης Λιγνίτη. Βρισκόμαστε άλλη μια χρονιά εδώ, δίνοντας την υπόσχεση ότι και ένας εργαζόμενος να μείνει. Αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον διατηρήσουμε. Πρέπει να διατηρήσουμε ζωντανά τη μνήμη των ανθρώπων που έχουν δώσει τη ζωή τους για τον εξελιχτισμό της χώρας. Και αυτός ο αγώνας ακριβώς αυτό κάνει. Τιμάει τη μνήμη αυτών των ανθρώπων και ελπίζουμε να συνεχίσει ο Σπάρτακος σε συνεργασία με τους υπόλοιπους χώρους να το κάνει για πολλά χρόνια ακόμη. Με το που αυξήσαμε τα χιλιόμετρα, κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδρομή από το νότιο, από το Ρυκία μέχρι τα σπίτια. Η διαδρομή των 21 χιλιόμετρων είναι συμβολική. Από εκεί που παίρνουν τα λεωφορεία οι εργαζόμενοι και πηγαίνουν στο χώρο δουλειάς για να χτυπήσουν την κάρτα, είναι ο τερματισμός και η άφιξη. Είναι καθαρά συμβολική διαδρομή και με αυτόν τον τρόπο τιμάμε πάλι τους εργαζόμενους. Να ευχαριστήσουμε το Σωματείο Σπάρτακο, τη ΔΕΗ για τη συνδιοργάνωση αυτή που κάνει κάθε χρόνο, εδώ και 14 χρόνια. Ο αγώνας που γίνεται σηματοδοτεί τον αγώνα των εργαζομένων λιγνητορύχων που θυσιάστηκαν για να εξελεκτρήσουν όλη την Ελλάδα. Αυτός ο αγώνας σηματοδοτεί το μόχθο, την καθημερινή εργασία και μας τιμά αυτό που κάθε χρόνο αναφερόμαστε στις μνήμες λιγνίτες για να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Η Γενόπ ΔΕΗ, τα σωματεία μέλη της, ως νέος πρόεδρος που τα εκπροσωπώ, θα αγωνιζόμαστε πάντα για καλύτερες συνθήκες εργασίες, για καλύτερους μισθούς, για θέσεις εργασίες και καλές δουλειές. Ο πρώτος πρόεδρος που ξεκίνησε τον αγώνα, πώς νιώθουμε? Ο Ιακυμίδης ο Γιώργος μαζί με τον Δανιλίδη τον Απόστολο. Συγχαρητήρια παιδιά. Πριν από 14-15 και ευχαριστούμε χρόνια, πάρα πολύ που συμμετείχατε. Ήταν τιμή για μας συμμετοχή σας. Συγχαρητήρια. Προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί η χώρα. 14ος αγώνας, 15η χρονιά, γιατί είναι γνωστό ότι την χρονιά του COVID δεν έχει γίνει. Δυστυχώς σε αυτή τη γιορτή, η οποία ταυτόχρονα είναι και μνήμη σε όλους αυτούς τους συναδέλφους. Όσοι αθλητές έχουν τερματίσει, παρακαλούμε πολύ να φέρουν τα τσιπάκια τους εδώ στην γραμματεία. Επαναλαμβάνω, όσοι αθλητές τερματίζουν, να φέρουν τα τσιπάκια τους εδώ στην γραμματεία. Αλλά η απουσία τους είναι τόσο ηχηρή που μας λυπεί πάρα πολύ. Αν είναι ο αθλητής, με το νούμερο 950 εδώ, παρακαλώ να έρθει στην γραμματεία. Ο αθλητής με τον αριθμό 950, παρακαλώ να έρθει στην γραμματεία. Εντύπωση,
διότι δεν έχει καμία εικόνα από το τι σημαίνει λιγνίτης, το τι σημαίνει ΔΕΗ, αλλά θα μπορούσαν τουλάχιστον ο διευθυντής της περιοχής εδώ να είναι παρόν εδώ αυτή τη στιγμή για να δείξουν έμπρακτα ότι οι μνήμες λιγνίτη θα μείνουν στην ιστορία. Ελπίζω την επόμενη χρονιά, γιατί εμείς θα είμαστε, να συγκινηθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να είναι παρόντες. 14η χρονιά. Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες, τους διοργανωτές, τους συνδιοργανωτές. Ο Σπάρτακος και οι ΔΕΗ συνεχίζουν να τιμούν τους συναδέλφους οι οποίοι με κόστος την ίδια τους τη ζωή έχουν δώσει για τον εκτελετισμό της χώρας και τους εν ενεργεία αυτή τη στιγμή που συνεχίζουν την ίδια προσπάθεια. Ο δρόμος λοιπόν Μνήμες Λιγνίτη και ο πρώτος ημιμαραθώνιος που θα γίνει στην Δυτική Μακεδονία Μνήμες Λιγνίτη είναι γεγονός. Συνεχίζουμε όσο πιο δυναμικά μπορούμε. Όσο υπάρχει έστω και ένας υπάλληλος της ΔΕΗ στην περιοχή μας, αυτή η διοργάνωση θα συνεχίσει να υπάρχει προς τιμήν, όπως ξαναείπα, των συναδέλφων που έφυγαν και των συναδέλφων που συνεχίζουν αυτό που αυτοί άφησαν πίσω. Το ότι διευρύνατε τον αγώνα σε 21 χιλιόμετρα καλύπτοντας όλη τη διαδρομή των εργαζόμενων. Αυτός ήταν και ο σκοπός. Ήταν ένα αίτημα όλων των αθλητών και εν όψη του μαραθωνίου που είναι στις 12 Νοεμβρίου θα είναι μια καλή άσκηση για τους φίλους που τρέχουν από εδώ. Ναι, ξεκινάμε λοιπόν από το νότιο πεδίο, από το μπούγκερ του νοτίου πεδίου και θα τερματίζουμε στο μνημείο Μνήμες Λιγνίτη, κάνοντας ακριβώς τον δρόμο που κάνουν οι συνάδελφοι που πηγαίνουν στη δουλειά και επιστρέφουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Αυτή είναι και το μήνυμά μας, να επιστρέφουμε όλοι ασφαλείς στα σπίτια μας. Πρώτος Βίλιος Αντρέας. Δεύτερος Κουτσουπίδης Δημήτριος. Τρίτος Τάσκαρ Σωτήρης. Δρόμος 5 χιλιόμετρων γυναικών. Τσιρογιάννη Τόνια. Πρώτη. Δεύτερη Γαβριλίδου Ειρήνη. Τρίτη Ιωσήφιδου Μέλη. Ο Αντρέας ο Βίλιος να έρθει λίγο εδώ στη γραμματεία. Είναι ιδιαίτερα τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ που συμμετέχει αυτή τη στιγμή βρίσκεται όλη αυτή την περιοχή στον που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια με το Λιγνίτη το φτηνό ρεύμα σε όλη την κοινωνία. Συγχρόνως θέλω να ευχαριστήσουμε το Σωματείο Σπάρτακος, να ευχαριστήσουμε τους Βρωμείς που αγωνίστηκαν, την επιχείρηση τη ΔΕΗ που προσπαθούν και το Δήμο μέσα από αυτά τα αγώνισμα να θυμόμαστε, να ξέρουμε πώς ξεκίνησε η ηλεκτροδότηση της χώρας και ποιοι έχουν δώσει τα πάντα για να υπάρχει το φτηνό ρεύμα σε όλη τη χώρα μας. Τρίτος νικητής στα 24 χιλιόμετρα, Καβουρίος Κωνσταντίνος. Συγχαρητήρια.